Αλλά τώρα έχει έρθει ο Χρήστος Αρώνης για να μάθουμε για τα πάντα για το κάνω σινεμά. Μία μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ στο zoogle.gr. Κάνετε καταρχήν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Γεια σου, Δήμητρα. Ευχαριστώ και εγώ που μας φώναξες εδώ όλους μαζί του κάνω σινεμά. Θα το γυρνώ κατευθείαν στον Νικό. Χρήστο, πες μας τι είναι το κάνω σινεμά. Το κάνω σινεμά είναι ένα πρόγραμμα που στείνουμε εδώ στην τηλεόραση του Ζούγκλα. Και σκοπό έχει να δώσει βήμα σε όλο τον κόσμο που δεν είναι επαγγελματίες, που δεν κατέχουν κινηματογραφικά πράγματα, να τους δώσουμε τη δυνατότητα με τα λίγα μέσα που έχουν στα χέρια τους, τις νέες οικογενειακές κάμερες, τα κινητά τους με έναν απλό υπολογιστή, να κάνουν απλές ταινίες έως περίπλοκες και εμείς να τις προβάλλουμε. Και όχι μόνο αυτό. Οι καλύτερες από αυτές, που θα έχουν διάρκεια μέχρι 13 λεπτά το πολύ, θα διαγωνιστούν και θα συμμετέχουν σε ένα μεγάλο φεστιβάλ που θα έχουμε στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου τον Απρίλιο, το φεστιβάλ του zoogla.gr. Ήδη ξέρω ότι έχουν καταφτάσει πρώτες ταινίες και έχουν προβληθεί κάποιες ταινίες, έτσι δεν είναι, μέσα από την εκπομπή κάνω σινεμά. Αρχίζουν να έρχονται σοριδών, θα έλεγα, κυρίως οι υποσχέσεις. Η διάθεση υπάρχει. Άμα δεν φτάσουμε στο αμήν, δεν γίνεται τίποτα. Και ο Φελίνη έλεγε πως αν δεν έχω παραγωγό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή, θέλω κάποιον να με πιέζει. Εμείς δεν μπορούμε να πιέσουμε τον κόσμο, βέβαια. Περιμένουμε πάρα πολλές ταινίες και από σχολεία και από την Ομογένεια και από Αμερική και από Αυστραλία. Κάποια σχολεία που ενδιαφερθήκαν γι' αυτό. Και να μένουμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται εδώ. Ο κινηματογράφος στην Ελλάδα πραγματικά στο παρελθόν ήταν σε χρυσή εποχή. Γίνονται προσπάθειες από Έλληνες σκηνοθέτες, σεναριογράφους, να γίνει ξανά τόσο χρυσή εποχή το σήμερα. Αλλά εντάξει, και πάλι είμαστε ακόμα στα σκαριά, έτσι δεν είναι? Ξέρεις τι πιστεύω? Και είναι αυτό που προσπαθώ να το περάσουμε μέσα από το πρόγραμμα του Κάνω Σινεμά. Οι συνάδελφοι θα θυμώσουν λιγάκι, δεν πειράζει. Αλλά η χρυσή εποχή του σινεμά, Φίνος, Δαλιανίδης, όλα αυτά, έχει παρέλθει λόγω οικονομικής κατάστασης. Ναι, έτσι. Για είναι, είναι και αρκετά μεγάλο το κόστος για να γίνει μια ταινία. Τεράστιο. Και για να ανταγωνιστούμε το πραγματικά πληθωρικό θέαμα των Αμερικάνων, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι για μικρές, φθηνές παραγωγές, με όσο λιγότερα μέσα μπορούμε. Να μην σου πω ότι φιλοδοξώ να δούμε σύριαλ θεατών πια. Μάλιστα. Και όχι παραγωγών επαγγελματίων. Άρα ουσιαστικά αυτό που προτείνει στον κόσμο είναι να πάρει το κινητό του, μια κάμερα, οτιδήποτε μέσο έχει, να κάνει μια ωραία ταινία και να τη στείλει στο zoogla.gr για να προβληθεί κιόλας. Και αν δεν ξέρει, μπορεί πέρα από τις πληροφορίες που δίνουμε στον αέρα να απευθύνεται στο κάνω σινεμά, να ρωτάει. Φιλοδοξούμε σύντομα να στήσουμε και μικρά συνεργεία, ομάδες ή ανθρώπους, σκηνοθέτες, συναδέλφους, που αν ενδιαφέρονται κάποιες ομάδες να τους καλούν να πηγαίνουν να τους καθοδηγούν για να κάνουν μια τέτοια μικρή ταινία. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτό έχει ένα κόστος και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Όλα έχουν ένα κόστος δυστυχώς. Όλα. Πια το χρήμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας και πολλές φορές μας κάνει και να αποφεύγουμε πράγματα μήπως τελικά μας τυχήσει κάτι. Νομίζω όμως ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε το τρέιλερ, να ενημερώσουμε για ακόμα μια φορά όλους τους τηλεθεατές μας πώς μπορούν ουσιαστικά να συμμετέχουν σε όλο αυτό το διαγωνισμό που θα γίνει για την καλύτερη ταινία. Δείτε το τρέιλερ και πραγματικά φροντίστε με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, με οτιδήποτε, να κάνετε μια ταινία και να μας στείλετε. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Έτσι λοιπόν, όπως έλεγε στο τρέιλερ, βρείτε μια αφορμή για να κάνετε τη δική σας ταινία και να τη στείλετε. Πραγματικά χιλιάδες αφορμές μπορούμε να πούμε, γιατί μπορούν να σας δώσουν την έναρξη για ένα μίνι σενάριο. Μια μικρού μήκους ταινία, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι πόσα λεπτά είναι?
από 20 δευτερόλεπτα έως 60 τόσα λεπτά. Μάλιστα. 60 παρακάτι μετά, 60 θεωρείται παρακάτι. Μεγάλη. Ναι. Λιγότερα από μία ώρα δηλαδή. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ, όπως είπα να ξαναπώ, ότι διαγωνίζονται οι ταινίες που έρχονται μέχρι 13 λεπτά. Μέχρι 13 λεπτά. Οι υπόλοιπες, τις δεχόμαστε, τις φιλοξενούμε, αναρτώνται μονίμως στη σελίδα μας στο zoogla.gr, στο Κάνο Σινεμά. Έτσι, έχουμε σελίδα, υποσελίδα μάλλον στο κεντρικό site, όπου υπάρχουν και οδηγίες για το πρόγραμμα και οι ταινίες που έρχονται αναρτώνται είτε στην κατηγορία ταινίες είτε στην κατηγορία εκτός συναγωνισμού. Κάποιες από αυτές θα παίζονται και στον αέρα, όπως θα συμβεί την Κυριακή βεβαίως, έτσι. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, όποιος σας στείλει μια ταινία, κατευθείαν βρίσκει ένα μέσο για να προβάλλει την ταινία του. Αυτό είναι και το νόημα, νομίζω. Ότι οποιοδήποτε έχει μια ταινία την οποία έχει κάνει με τους φίλους του, με τα παιδιά του, με οτιδήποτε και θέλει να την προβάλλει, κατευθείαν μπορεί να την αναρτήσει μέσω από τη στιγμή που θα μιλήσει μαζί σας και οτιδήποτε, στο zoogla.gr. Άρα δίνεται και ένα βήμα πολύ μεγάλο. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να είναι μόνο επαγγελματίες. Και απλές ερευνητές. Δεν πάμε να κάνουμε. Δεν ζητάμε να κάνουμε ταινίες Hollywood. Ναι. Θέλουμε ταινίες που οι άνθρωποι να επικοινωνούν τις ιδέες τους, τις προσωπικές τους εικόνες. Πολλές εικόνες δέχονται από παντού. Έτσι, δεχόμαστε από παντού. Διαφήμιση, ειδήσεις, εφημερίδες, χαμός. Ζούμε σε κόσμο εικόνων. Ψευδοκόσμο, ίσως. Εν πάση περιπτώσει. Ας κάνουμε και εμείς τις δικές μας εικόνες. Ας κάνουμε τις δικές μας ταινίες. Και όπως λέω κάθε φορά στην κουμπί, να ζήσουμε, κλέβω λίγο τον τίτλο σου, ζήσε τη δική σου ζωή. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω ότι ζούμε λίγο τις ζωές των άλλων και ψευτοζούμε. Αυτό είναι. Με το όνειρο να ζήσουμε κάποια στιγμή κάποια πράγματα. Θέλω να μου πείτε, οι ταινίες που έχουν έρθει ως τώρα και ήδη υπάρχουν, πραγματικά μπείτε να δείτε αυτές τις πολύ ωραίες ταινίες που έχουν κάνει άνθρωποι σαν και εμάς, με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικές. Είναι περισσότερο κωμωδίες, περιπέτειες, τι είναι? Η ταινία... τάση έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Η τάση είναι, ο κόσμος είναι στεναχωρημένος. Σίγουρα το βλέπουμε καθημερινά. Έτσι, ναι. Αυτό οδηγεί σε δύο τάσεις. Είτε να κάνει μια κωμωδία να αυτοσαρκαστεί ή να σαρκάσει, είτε να πει τον πόνο του, τη σκέψη του, το στοχασμό του. Περισσότερο στο δεύτερο, θα έλεγα, πώς έρχονται. Ναι. Είναι προβληματισμένοι άνθρωποι, όπως όλοι μας. Έχουν την ανάγκη να μιλήσουν μέσα από μια ταινία. Ναι. Να πούνε κάτι, έτσι δεν είναι? Και τους προκαλούμε. Προκαλούμε όλους τους φίλους μας να μιλήσουν. Δίνουμε βήμα να μιλήσουν. Δεν λογοκρινόμαστε. Ο Μάκης, ο οποίος υποστηρίζει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια, δεν παρεμβαίνει πουθενά. Έτσι. Έρχονται οι ταινίες ατόφιες, βεβαίως, και παίζονται ατόφιες. Ναι. Εξαιρούνται πορνό. Λογικό. Διαφημιστικά. Λογικό. Ναι, σωστά. Εμπορικές ταινίες που πλασάρουν είτε κόμματα είτε είτε προϊόντα. Αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δείξετε τον κόσμο να κάνει ταινίες χωρίς να έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του. Απλά να θέλει ουσιαστικά ένα βήμα για να πει αυτό που θέλει να ακούσει, να ακουστεί η γνώμη του. Είπατε ότι μια μικρού μήκους ταινία είναι μέχρι 13 λεπτά από αυτές που διαγωνίζονται, ας το πούμε έτσι. Μέχρι πότε διαγωνίζονται? Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη αυτός ο διαγωνισμός, πότε τελειώνει? Λοιπόν, ο διαγωνισμός ουσιαστικά τελειώνει γύρω στον Απρίλιο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Γιατί? Όχι. Διότι, εκτός από τα βραβεία που θα δοθούν στα φεστιβάλ, και είναι τεσσάρων, δηλαδή είναι για τις ταινίες φιξιών, με ιστορία, με υπόθεση. Μάλιστα. Είναι για ταινίες ντοκιμαντέρ, για ταινίες βίντεο art και για animation. Τέσσερα βραβεία. Θα δοθεί και ένα πέμπτο που θα είναι το βραβείο κοινού. Μάλιστα. Το βραβείο κοινού θα, ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα να ψηφίσουν οι φίλοι μας. Θα γίνει όταν συμπληρωθεί ένας αριθμός περίπου ένα δίμηνο. Οι ταινίες που θα έχουν έρθει λοιπόν το πρώτο δίμηνο θα μπορούν να ψηφίζονται από τους θεατές μας. Μάλιστα. Το επόμενο δίμηνο οι υπόλοιπες. Αυτές που θα εκλεγούν από τα δίμηνα θα προκύψει από αυτές το βραβείο κοινού. Άρα λοιπόν να βιαστούν. Βιαστείτε λοιπόν να στείλετε τη δική σας ταινία. Επειδή είπατε και για animation, υπάρχουν και άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει τέτοιου είδους σχολές και θα μπορούν πάρα πολύ έτσι απλά και να δείξουν την πρώτη τους ταινία μέσα από την εκπομπή, έτσι δεν είναι? Αυτή την Κυριακή όμως έχετε την προβολή μιας ταινίας στην εκπομπή. Τι ώρα καταρχήν είναι η εκπομπή σας, πείτε μας δύο λόγια. Η εκπομπή είναι 2 και 10 περίπου με 3. Με 3. 3 και 10, κάπου εκεί. Μάλιστα. Και κάθε πότε προβάλλεται? Είναι κάθε Κυριακή.
Για την ώρα μπορεί να γεμιστούν τη βδομάδα κάποτε. Εντάξει, η μέρα μόνο Κυριακή. Μέρα Κυριακή, Κυριακή κανονικά. Μεσημέρι μαζί με το φαγητό. Θα κερνάμε και τσιπουράκι ίσως κάποια στιγμή. Πάντα εικονικά. Την Κυριακή θα παιχθεί η ταινία του Λεωνίδα. Λεωνίδα. Δεν πειράζει, είμαι κρυφή. Παλακή, μα το ζητώ. Το ζωντανό έχει προβλήματα. Έτσι είναι. Αδέσποτος καιρός, λοιπόν, αδέσποτος του Λεωνίδα Παπαδάκη. Ναι. Μια ταινία 23 περίπου λεπτά. Μάλιστα. Η οποία δεν διαγωνίζεται, δηλαδή. Όχι, δεν διαγωνίζεται. Αναφέρεται όμως πάνω στα προβλήματα αυτής της εποχής. Με ανθρώπους που πάσχουν, που. Να μην την αποκαλύψω. Όχι, πάσχουν εννοώ κοινωνικά. Κοινωνικά, έτσι, που αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα της κρίσης, εν πάση περιπτώσει, είναι και μια, κατά τη γνώμη μου, καλή διαχείριση του θέματος. Προβάλλετε λοιπόν την Κυριακή. Και θα έχουμε μαζί μας και το σκηνοθέτη. Μάλιστα. Και θα έχουμε και το μουσικό. Θα έχουμε και με Skype ανταπόκριση με τον ηθοποιό, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία προσπάθεια που κάνετε, πραγματικά. Εμένα με ενθουσιάζει οτιδήποτε καινούριο και είναι μια καινούρια ιδέα από ένα site ουσιαστικά να δίνετε το βήμα να γίνονται τόσα πολύ ουσιαστικά πράγματα και την ευκαιρία σε ανθρώπους να διαγωνιστούν μέσα από αυτό. Έτσι δεν είναι? Δεν μ' αρέσει να διαγωνίζονται οι άνθρωποι. Μέσα εισαγωγικά διαγωνισμός. Ναι, παρόλα θα το κάνουμε κι εμείς. Ναι. Έτσι λέμε, ναι. Νομίζω δεν έχει καμία αξία. Εντάξει, λίγο στον αρκισμό μας βοηθάει. Βοηθάει γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα καλύτεροι. Όχι, εντάξει. Ας είμαστε καλοί. Ας είμαστε καλοί. Αυτό είναι το πιο σωστό. Άρα δεν έχει και τόση σημασία το διαγωνιστικό. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, είναι γιατί κάπου θέλουμε και μια ικανοποίηση για αυτό που κάναμε. Ας πούμε ένα μπράβο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να γίνουν αυτές τις ταινίες, να βγουν στον αέρα, να μιλήσουν με τον κόσμο τους, να απευθυνθούν, Να επικοινωνήσουν. Αυτό ακριβώς. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να μου πείτε τι βλέπεις έχετε για το μέλλον. Αυτό το πράγμα μέχρι πού θέλετε να φτάσει? Δηλαδή, μου είπατε, ουσιαστικά είπατε και κάποια πράγματα στην αρχή, ότι προσπαθείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μια ταινία, που έχουν μια πολύ ωραία ιδέα για ταινία, μπορεί όμως να μην έχουν τις τεχνικές γνώσεις. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, και στο μέλλον έχετε στο μυαλό σας να κάνετε κάτι, έτσι δεν είναι? Αγαπώ τον ερασιτεχνισμό. Mm-hmm. Εντάξει, αν και επαγγελματίας. Το θεωρώ πιο ειλικρινές. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που πάσχει, έχει ανάγκη να μιλήσει, να πει κάτι και επιλέγει ένα μέσο, μία από τις τέχνες, προκειμένου το σινεμά, θέλω να μπορεί να το κάνει. Έστω με μέτρια ποιότητα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό που είπα και στην αρχή. Από εδώ εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους φίλους μας όσο μπορούμε, όσο είναι δυνατόν, να πάρουν κάποιες πληροφορίες. Μπορούν να καταφύγουν στη σελίδα μας, στο κεφάλαιο εγχειρίδιο, έχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε και με κάποιον άνθρωπο που θα μπορεί να πάει εκεί στην ομάδα τους, να δουλέψουν μαζί και να τους συντονίσει. Το επόμενο βήμα είναι να αποκαλέσουμε τους φίλους μας να μπορούν να κάνουν ένα σύριαλ αντί να είναι των μεγάλων παραγωγών, των εταιριών. Με αυτά που λέτε, θα ξαναπάρει ποτέ καμία μεγάλη εταιρεία. Μην το λέτε έτσι. Γιατί... δεν πειράζει. Και αυτό είναι και μια προσωπική ουσιαστικά ενέργεια του Χρήστου Αρώνη, έτσι δεν είναι, από το ζούγκλε.gr. Ήταν όνειρο, το είχατε σκεφτεί, πώς προέκυψε όλο αυτό? Αυτό το έκανα για 10 χρόνια σε ομάδες που κάναμε σινεμά, αλλά ζωντανά, εξωτηλεοπτικά. Σκέφτηκα αυτές λοιπόν. Αυτές τις ταινίες προβαλόντουσαν τότε κάπου? Όχι. Τις παίζαμε στους συγγενείς και φίλους. Έτσι. Αλλά ήταν εσωτερική χρήση. Ένα group therapy, ένα cinema therapy, αν θέλεις. Έτσι. Μεταξύ της ομάδας, συζητάγαμε άπειρες ώρες, γραφόταν ένα σενάριο. Κάναμε ιδέες στο γύρισμα, δεν πειράζει. Ήταν και αυτό όμως επικοινωνία, ακόμα και με τους δικούς σας ανθρώπους. Ναι, ναι. Είναι μια στιγμή επικοινωνίας. Οπότε θεωρώ ότι και τότε θα υπήρξαν στιγμές που θα είπατε ότι τι ωραία ταινία και τι ωραίο σενάριο ήταν. Έτσι δεν είναι? Γελάσαμε πολύ με εμάς. Ναι. Καταρχήν. Έτσι κι αλλιώς μας άρεσε κατ' επέκταση. Τώρα για τους φίλους μας δεν μας στεναχώρησε και πάρα πολύ. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο όμως. Αυτή την ιδέα την κουβεντιάσαμε με το Μάκη κάποια στιγμή. Την πίστεψε, τη στηρίζει. Και τον ευχαριστούμε πάλι γι' αυτό, αλλά κυρίως ευχαριστούμε τον κόσμο, ο οποίος δείχνει πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, κάνω σινεμά, ήρθε η στιγμή να κάνετε τη δική σας ταινία. Πραγματικά, νομίζω ότι μέσα από τον κύριο Χρήστο Αρώνη, που μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί του από το zoogla.gr, βρείτε και κλέψτε λίγο χρόνο να κάνετε τη δική σας ταινία. Θέλω να μου πείτε εσείς τι ταινίες περιμένετε.
Εσείς πια από τους φίλους μας. Από τους φίλους, ναι. Τι είναι αυτό που ως τώρα δεν έχετε δει. Από όλες αυτές τις ταινίες που έχουν έρθει ήδη. Θα δούμε τα πάντα. Όχι, εννοώ ότι τι θέλετε να δείτε. Ποιο είναι το θέμα που πιστεύετε ότι πιο πολύ είναι ωραίο να δείξεις, να παλέψεις ουσιαστικά, να φτιάξεις μια ταινία με ποιο θέμα. Μου ζητάς να καθοδηγήσω τον κόσμο. Όχι να καθοδηγήσω, πιστεύω. Εσείς τι πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο πράγμα για να... Εγώ, αν έκανα ταινία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, θα φρόντιζα να δείξω την εναντίωσή μου σε όλο αυτό που συμβαίνει με τα πολιτικά κόμματα, με τη Χρυσή Αυγή, την εξαγρίωση του κόσμου και πόσο κακό μας κάνει καθημερινά. Εσείς, αν κάνετε τώρα μια ταινία, τι θα κάνετε? Εγώ είμαι τόσο θυμωμένος, ακριβώς δεν ξέρω τι θα έκανα. Θέλεις να κάνουμε μαζί την ίδια ταινία, θέλετε. Παίζεις. Σου κάνω την πρόταση. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα φιξιονέτοιμο το σενάριο. Και on camera, κανονικά πρόταση. Λοιπόν, εγώ ούτως ή άλλως νομίζω ότι με την παρουσία μου εδώ δείχνω ότι μ' αρέσει και η κάμερα. Αποκλείται να σας έλεγα όχι, όχι on camera και κανονικά να μην το ζητάγατε. Οπότε να το σκεφτούμε και να κάνουμε και μια ταινία, την οποία θα την προβάλλουμε και εδώ φυσικά. Βεβαίω, όταν. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας.